Κοντά μου λοιπόν βρίσκεται ο Μιχάλης ο Χρυσανθόπουλος, καθηγητής, ιστορικός και πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας. Προς τιμήν της ομογένειας της Αυστραλίας, το τονίζω. Ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ειλικρινά προσωπικά, αγαπητέ μου Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κρατώ στα χέρια μου όμως την επιστολή με θέμα αποκλεισμός ενώσεως. Και νομίζω ότι καλό είναι να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, να δούμε τελικά τι έχεις να μας πεις. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτά, από την ανακοίνωση? Όχι, θα σου πω στην εξέλιξη της συζήτησης τι δεν καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνω και τα λέω δεν καταλαβαίνω. Εννοώ προφανώς ότι δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος, τον οποίο εννοείται ότι έρχομαι σίγουρα εδώ πέρα να ενημερώσω. Σίγουρα. Και καλό είναι στο τέλος να καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα να πω ότι επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και επειδή μου είσαι ιδιαίτερα αγαπητός, βρισκόμαστε στην 25η παρουσία του Ιουλίου, όχι στην 26η. Ναι. Μάλλον την έκανες ναι, για αύριο. Ναι, αυτό ναι, είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα ούτε να διχάσω, ούτε να υβρίσω, αλλά απλούστατα πρέπει να τονίσουμε κάποια πραγματάκια τα οποία έγιναν, διότι τιμή μου, εμού και του ενεμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Παμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος, εκλήθημεν στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και από τον κύριο Πάπα, προς τιμή του, τον αναφέρω, και τον κύριο Καραθανάση, ο οποίος είναι πρόεδρος, και με παρέμβαση του κύριου Τάμι, καθηγητή του Αυστραλινού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, που συνεργάζει με την Παμακεδονική της Ελλάδος, η οποία, ανοίγω παρένθεση, είναι αυτή η οποία συνεχίζει την παράδοση της μητέρας Παμακεδονικής, της δεκαετίας του 90, και λέω μητέρα γιατί εμείς είμαστε η θυγατέρα, όταν ήταν πρόεδρος, ο πολύ αγαπητός μου, και το φωνάζω ακόμα πρόεδρο, παρόλο που είμαι πρόεδρος εγώ τώρα στην Παμακεδονική την τωρινή, ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρίου, ένας ογκόλυθος πραγματικά αγώνων εκείνη την εποχή, ο οποίος φυσικά έγραψε και το σχετικό σχόλιο στο Facebook, όταν είδε τον αποκλεισμό μας, τον οποίο το χαρακτήρισε ότι είναι συμπεριφορά συντεχνίας κάποιων. Εκλήθημεν λοιπόν στο συνέδριο, σοβαρά πήγαμε, και μάλιστα το συνέδριο δεν είναι, είναι παγκόσμιο επιστημονικό συμπόσιο. Η Μακεδονία διαμέσου των αιώνων. Αυτό δεν το υπολογίσαμε, υπολογίζουμε μόνο τα συντεχνιακά μας. Και λέει εδώ, παράλληλη έναρξη του 12ου Συνεδρίου Παμακεδονικών Ενώσεων και του 71ου Παμακεδονικού Συνεδρίου Αμερικής, με την οποία είμαστε αδερφοποιημένοι και την τιμώ Παμακεδονική Αμερικής και τον κύριο Κυριμλή, ο οποίος αγωνίζεται ο άνθρωπος κτλ. Σας συνεχίζω το ακριβές έτσι, θα λέγαμε, το πώς μας παρουσιάσανε σε αυτή τη συνεδρίαση που κάνω. Λοιπόν, αυτά ήταν το πρωί της Κυριακής, κύριε Παπαδόπουλε. Όμως το απόγευμα, χωρίς να κληθούν όλες οι Παμακεδονικές, εν κρυφό και απαραβίστο, από το ψευτοπροεδρείο της λεγόμενης συντονίστριας των Παμακεδονικών Ενώσεων, η οποία ήταν και πρώην πρόεδρος της Παμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Γκατζούλη, με ένα προεδρείο το οποίο δεν είχε ψηφιστεί, δεν είχαν γίνει αρχαιρεσίες, εκλήθησαν άτομα τα οποία δεν ήταν Παμακεδονικές, προσέξτε εδώ, και αυτά τα άτομα, καλοδεχούμενα είναι φυσικά, είναι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, όλοι οι Μακεδόνες είμαστε και για τον ίδιο σκοπό αγωνιζόμαστε και έχουμε παράλληλους δρόμους και αγώνα και πορεία για τη Μακεδονία, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αποδεχτή μια ομοσπονδία που δεν είναι Παμακεδονική, καλώς τη δεχτήκαμε, και να αποκλείεται η Παμακεδονική της Ελλάδος. Και όχι μόνο αποκλείστηκε, μάλιστα με σκαιότατο τρόπο απευθύνθηκαν σε μένα και στην Αντιπρόεδρο της Ενώσεως. Ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθούσε όλη αυτή την ιστορία και τα τεκτενόμενα. Ευνηδιάστηκαν οι άλλες Παμακεδονικές. Προς τιμήν της Παμακεδονικής Αμερικής, όπως έμαθα μετά, ο κύριος Κυριμλής είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ψηφοφορία για το ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι, και ότι δεν μπορεί να αποκλείεται κανένας προς τιμήν του. Και μάλιστα με καλέσανε και σήμερα να κάνω ένα χαιρετισμό στο συνέδριο του 71ου της τοπικής Παμακεδονικής Αμερικής, αλλά δεν πήγα για να πέσουν λίγο οι τόνοι, κύριε Παπαδόπουλε. Αλλά τονίζω ότι φυσικά δεν αναγνωρίζουμε το Προεδρείο αυτό, δεν εκλέχτηκε από κανέναν, δεν εκφράζει κανέναν, παρά μόνο τα συντεχνιακά συμφέροντα της συγκεκριμένης κυρίας. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Παρακαλώ. Διευκρινιστικό. Παρακαλώ. Συνηθίζεται κάθε φορά που έχουμε. Κάθε 4 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια να εκλέγεται. Σαφώς. Το Προεδρείο. Να εκλέγεται, σαφώς, εκλέγεται το Προεδρείο, αλλά κάθε φορά
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εκλέγεται στη βάση της ολομέλειας των συνέδρων. Των συνέδρων και των μακεδονικών. Των εκπροσώπων των μακεδονικών. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή η συγκεκριμένη κυρία δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι πρόβλημα έχει, και να το λύσουμε, μήπως χρειάζεται καμιά βοήθεια ιατρική, τι πρόβλημα έχει, εντελώς ανέτεια, δεν έδωσε το λόγο, αναγκαστήκαμε να το πάρουμε το λόγο έτσι, στην Μακεδονική Ένωση. Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος Παύλα Αυστραλίας, που είναι προς τιμήν της Ομογένειας Αυστραλίας. Το τονίζω, δεν εκπροσωπούμε καμιά φορά την Αυστραλία όταν λείπει η Αυστραλία. Λοιπόν, και μάλιστα έδωσε το λόγο σε αυτή την Ομοσπονδία, αποκλείοντας τη δικιά μας Μακεδονική. Που έχει προτεραιότητα, θέλεις να πεις, γιατί μιλάμε για την κλίμακα ακριβώς, τώρα. Προσέξτε, επαναλαμβάνω κύριε Παπαδόπουλε, όλοι οι Μακεδόνες είναι ευπρόσδεκτοι. Κανένας δεν περισσεύει. Κανένας δεν είναι περισσότερο καλός ή λιγότερο καλός. Το τονίζω αυτό. Όμως πρέπει να τηρηθούν τα διαδικαστικά. Και δεν μπορεί να αποκλείεται μια Παμακεδονική με χρόνια αγώνων από την μητρική Παμακεδονική της δεκαετίας του 90, επί Αργυρίου, με τα συλλαλητήρια του 92 και του 94, μέχρι σήμερα που η δικιά μας Παμακεδονική, η συνέχεια της Παμακεδονικής εκείνης της δεκαετίας του 90, μάλλον ταύτιση απόψεων έχουμε, έχει μουσείο, έχει αγώνες. Έχει εκδοτική δραστηριότητα. Τώρα θα προβούμε και στην έκδοση, όπως το είπα και μέσα στους συνέδρους, ενός τρίτου μου έργου για την ελληνική εθνική μειονότητα, σας είπα τον καημό μου. Εμείς δουλεύουμε αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά. Και αντί να παρουσιαστεί το έργο μας, μας αποκλείουν, μας παίρνουν το λόγο, και όχι μόνο μας παίρνουν το λόγο, κατηγορούν κιόλας, εντελώς ανέτεια και εντελώς ανόητα, θα έλεγα. Πραγματικά ανόητα, για λύπηση είναι. Και μάλιστα. Εγώ ήθελα να παρουσιάσω το έργο της Παμακεδονικής, να το παρουσιάσω. Ούτε πρωτοκαθεδρίες θέλουμε ούτε τίποτα. Να το παρουσιάσω, διότι κάθε 4 χρόνια γίνεται το συνέδριο. Και αν μη τι άλλο, αν θέλουν να προωθήσει αυτό το ψευτοπροεδρείο, το λέω, ψευτοπροεδρείο, να προωθήσει κάποιους δικούς τους άνθρωπους ή νομίζουν ότι είναι δικοί τους άνθρωποι. Εντάξει. Να. Αυτό όμως δεν εκφράζει τους Μακεδόνες. Σημειώνω, δεν εκφράζει τον Μακεδονικό Αγώνα, δεν εκφράζει τις προκλήσεις. Και αντιεύθυνση, κύριε Παπαδόπουλε, επαναλαμβάνω, κανένας δεν περισσεύει. Και το καταγγέλλω το γεγονός. Και έχουν αποσταλεί επιστολές, ακόμα και σε βουλευτές και στη Βουλή των Ελλήνων, θα πάρει διαστάσεις το θέμα, διότι δεν μπορεί να καταστρατηγείται με τη θέληση ενός ανθρώπου ή με τη θέληση δύο ανθρώπων ή τριών ανθρώπων, δεν είναι αυτή την περίπτωση, τα δικαιώματα της ομιλίας μιας Παμακεδονικής Ένωσης, αναγνωρισμένης από τα δικαστήρια τρεις φορές μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατώ όλο αυτό. Προφανώς και θα πρέπει κάποια στιγμούλα σαν εκπομπή να καταθέσω μία άποψη, αν θέλεις εντελώς της ψυχής, της καρδιάς θα έλεγα, γιατί κάποιοι τώρα θα έλεγαν και ίσως να είχαν και ένα κομμάτι δίκιο οι άνθρωποι, ότι ναι, καταγγέλλεται μία προσπάθεια διαίρεσης, αλλά και εσείς αγαπητέ Ευγένεια, εδώ αυτή τη στιγμή, μέσα από μία εκπομπή, ουσιαστικά υπηρετείτε εκεί κάπου στο βάθος, υπηρετείτε τη διαίρεση. Γιατί? Το ανέφερα ήδη, διότι παίρνουμε ένα πρόβλημα το οποίο ερχόμαστε μέσα από μια καταγγελία, βέβαια, το θέτουμε. Μα εμείς υπέστημε την αδικία. Ναι, δεν την υπέστησαν κάποιοι. Ωραία. Η αδικία λοιπόν αυτή είναι εκ των πραγμάτων υποκειμενική, γι' αυτό και έρχεσαι εσύ, η δική σας πλευρά. Εγώ κρατώ τον ελληνικό, δεν χρειάζομαι κανένα. Πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, έρχεται να πει τα σχετικά. Να κληθεί και εμείς εννοείται ότι στη βάση του συνταγματικού μας ρόλου, υπηρετώντας τον πλουραλισμό, γι' αυτό και εννοείται ότι χωρίς καν να στείλω καμία πιο επίσημη πρόσκληση, είναι καλεσμένη ήδη και η άλλη πλευρά. Ευχαρίστως. Για να υπηρετήσουμε ουσιαστικά το διάλογο. Εκείνο που θέλω να πω, μάλλον θα ξεκινήσω από μία άλλη λέξη που χρησιμοποίησες 2-3 φορές, αγαπητέ Μιχάλη. Τη λέξη ανέτεια. Ήδη έχουμε μια καταγγελία, αλλά δεν υπάρχει ανέτιο. Αυτό που λέμε εδώ, ή είναι μια προσπάθεια να μην πούμε κάτι περισσότερο, για τους λόγους που ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί, ή τέλος πάντων, ενώ υπάρχει το αίτιο, υπάρχει δηλαδή ο μηχανισμός, υπάρχει δηλαδή αυτό το οποίο θέλετε να καταγγείλετε, μάλιστα αναφέρθηκε σε ένα πρόσωπο υψηλόβαθμο, τη κυρία Κατσούλη προκειμένου, καλό είναι, εφόσον έκανες τον κόπο και ήρθες εδώ πέρα, να τα πούμε όλα. Πες μας λοιπόν, τα πάντα που κατά την εκτίμησή σου
θεωρήσω ότι συμβαίνουν. Γιατί την αλήθεια θέλουν. Μάλιστα, μετά από... εγώ θα επανέλθω με όλο το δικαίωμα που έχω, όχι σαν δημοσιογράφος, σαν ένας πολίτης και θα πω, μάγκες, δεν είμαστε σε καθόλου καλό δρόμο. Διότι αν μαλώνουμε μεταξύ μας οι Παμακεδόνες, σε επίπεδο ενώσεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων, γιατί μερικά πράγματα ήθελα να τα καταλαβαίνω πολύ πιο απλοϊκά. Συγγνώμη, συγγνώμη, Ευγένη. Εδώ έχω συγχυστεί. Εγώ δεν μαλώνω με κανέναν. Ναι, δεν είπα ότι μαλώνουμε, ούτε εμείς μαλώνουμε. Κράτησα σαν Παμακεδονική και τα μέλη μου κρατήσαν σαν Παμακεδονική μια στάση πολύ αξιοπρεπή. Έχουμε υποστεί αυτόν τον καιρό ένα απίστευτο, θα δανειστώ μια έκφραση από την ορεινή Νάξο που λέγει κάποιος δημοσιογράφος, συνάδελφός σου, bullying, σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα όταν με την κυρία Κατζούλη που δυστυχώς είχαμε κάνει και αγώνες μαζί και μάλιστα όταν πήγαμε στα Σκόπια και είδε εκείνη την κατάσταση φοβήθηκε στην κυριολεξία και μου είπε μπες μπροστά γιατί φοβάμαι, είναι οι Σλάβοι εδώ, δεν είχε την αίσθηση του τι γίνεται στο γειτονικό κράτος και με λυπεί το γεγονός αυτό. Όταν λοιπόν της είπα ότι, με χαρά ότι ξαναπηγαίνουμε στα δικαστήρια για να δώσουμε κάποια ανανέωση στην Παμακεδονική, η φωνή της ακούστηκε μέχρι την κουζίνα. Με την αντίρρηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει η Παμακεδονική της Ελλάδος. Και μάλιστα κάποια από το μέλη του παλιού, της παλιάς Παμακεδονικής, κάνοντας αυτή την ομοσπονδία, είπε ψέματα ότι ο κύριος Αργυρίου, ο πρόεδρός μας, με τον οποίο μίλησα το πρωί, ο πρώτος πρόεδρος, απέθανε. Ο άνθρωπος φυσικά ήταν ζωντανός. Καλά, μια αρκετή προσέσκε... Ναι. Το πεθαίνω, το χρησιμοποιούμε ναι. Και... Εντάξει. Λοιπόν, έκτοτε, αγαπητέ Ευγένιε, εγώ τρώω απίστευτη πίεση, απίστευτη συκοφαντία. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, για να, είναι, να επανέλθουμε στο ανέτια όπως δεν το ξέρω, γιατί δεν είμαι ίσως αρεστό σε κάποιους. Για να, ούτε αλήθειες, ναι. Για να προσπεραστείς ή για να απαξιωθείς, και το θέτω αν θέλεις σε εντελώς προσωπικό επίπεδο για να είμαστε και πιο κατανοητοί, γιατί περί αυτού ο λόγος, πρέπει να συντρέχουν κάποιοι λόγοι. Πρέπει ο απέναντι, αυτός τον οποίο καταγγέλησε προκειμένου εδώ πέρα, να έχει κάποιους βασικούς προσδιοριστικούς, θα έλεγα, λόγους. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν γνωρίζεις. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι θα πει προσδιοριστικός λόγος. Δηλαδή, εν διάφτη περιπτώσει, αν ήταν προσδιοριστικοί λόγοι, γιατί μέσα στη συνεδρίαση, παραδείγματος χάρη, δεν είπε αποκλείεστε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά και πάλι έπρεπε να περάσει από ψηφοφορία. Ναι, συγγνώμη, αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Έστω, αυτή τη διαδικασία. Ναι. Την επικαλεστήκατε κάποια στιγμούλα. Φυσικά και την επικαλέστηκα. Και τι έγινε μετά. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, κάποιοι συνεχίσατε ήταν... αποκλεισμένοι. Ναι, αποκλεισμένοι. Ανέβηκε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Ναι, για το με χαρά του εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος. Ανέπτυξε τις δικές του θέσεις. Και αναγκαστήκαμε να πάρουμε το λόγο εντελώς δυναστικά. Δεν μου έδινε το λόγο το Προεδρείο. Δηλαδή, όχι αποκλεισμένος μόνο, αλλά στο περιθώριο τελείως. Το Προεδρείο και τι επικαλέστηκε για να σου... Δεν επικαλέστηκε απολύτως τίποτα. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να κάποιος να βγαίνει στο βήμα και, και όμως, σου είπανε κάτσε κάτω. Μου είπανε κάτσε κάτω και μάλιστα είσαι εκ των, δεν θυμάμαι ποιο πρόσωπο ήταν. Κοντά σε ένα κάτσε κάτω υπάρχει κάτι άλλο. Το λένε συνήθως. Κάτσε κάτω γιατί δεν είσαι. Όχι, δεν υπήρχε. Νόμιμος, γιατί δεν είσαι. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, ενοχλείς, είναι άλλη ώρα να τα πούμε αυτά. Και εγώ, για να αποσυμφορήσω την όλη κατάσταση, γιατί οδηγεί το σε άσχημα αποτελέσματα, σηκώνομαι ορθίως, εξέφρασα σε 3 λεπτά μέσα τις θέσεις μας δυναστικά. Με το έτσι θέλω, γιατί έπρεπε να τα πω. Και είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσω. Να χαίρεστε το συνέδριό σας. Αν νομίζετε ότι αυτή είναι η ενότητα των Μακεδόνων, τότε λυπάμαι και απεχώρησα. Μάλιστα, μεταξύ μας εδώ, που δεν είναι μεταξύ μας, γιατί Αμερικής, μας ακούνε, γνωρίζει ο Μιχάλης ο Χρυσανθόπουλος τους λόγους, τους πραγματικούς λόγους του αποκλεισμού του. Μπορείς αυτό να μας το πεις, διότι αυτό έχει την αξία του. Αν αυτό το ακούσει ο κόσμος, θα βγάλει πραγματικά κάποια συμπεράσματα που θα έχουν αξία. Αλλιώς, τρέχα γύρευε. Θα έρθουν μετά οι άλλοι, θα μας λένε τα δικά τους. Η συγκεκριμένη κυρία ήθελε... Και τι θα διαιωνίζεται πέραν λοιπόν, της διαίρεσης, αγαπητέ κυρία... Μιχάλη, τίποτε. Η συγκεκριμένη κυρία, την οποία κάποτε την αγαπούσα πραγματικά και ακόμα, δηλαδή, λυπάμαι που το κάνει αυτό, δεν ξέρω γιατί στράφηκε εναντίον μου. Εγώ ξέρω μόνο ότι κάποια στιγμή και μετά ήμουνα δύσχριστος για αυτήν, δεν υπάκουα σύμφωνα με τις θελήσεις της, δεν έκανα αυτά που ήθελα, γιατί εγώ έχω μια αλφα πορεία και ίσως να μην ήθελα να ακούει ούτε για την ελληνική εθνική μειονότητα, αν και εκδόθηκε αυτό το βιβλίο στην Αμερική.
Και προς τιμή του κυρίου Χατζή, του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, της Μακεδονικής ΗΠΑ, μου είπε ξαναγύρνα πίσω, γιατί πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος με αγωνία, ξαναγύρνα πίσω, λέω Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα το αφήσουμε εκεί το θέμα, δεν θέλω να ξύνω τα πράγματα. Όχι, μου λέει ξαναγύρνα και διεκδίκησε. Είναι νομικά λάθος αυτό το οποίο γίνεται, λέει. Είναι νομικά λάθος. Και πήρε και τον νυν πρόεδρο, προς τιμή του κ. Κυριμλή, ο οποίος είπε αυτή την πρόταση. Ότι θα έπρεπε να ψηφιστεί αν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποιος ή να γίνει αποδεκτός κάποιος. Και το επιβεβαίωσε ο κ. Κοντογεωργίου, ο πρόεδρος, μάλλον ο προεδρεύων της Παμακεδονικής Καναδά. Το επόμενο πρωί της συνομιλίας μας. Ότι κατατέθηκε αυτή η πρόταση από τον κ. Κυριμλή. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν υπήρχε σύμπνοια ως προς την. Ως προς τον αποκλεισμό αυτού του ψευτοπροεδρείου. Όχι μόνο δεν υπήρχε σύμπνοια, μου είπε ότι μόνο η εν λόγω κυρία. Ναι, η εν λόγω κυρία, κυρία η οποία. Τώρα, οι λόγοι και κάποιοι άλλοι λόγοι, του οποίου δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να καταθέσω, σχετίζεται καθαρά με την Παμακεδονική Αμερική. Θα το αφήσω εγώ στην άκρη αυτό, διότι άλλοι είναι οι επαγγελματίε για αυτό το θέμα. Εμείς, όσο οφείλουμε, λοιπόν, θα καλέσουμε. Ο ίδιος προσωπικά έχω γνωριστεί εγώ με την κυρία Κατσούλη σε έναν ύποπτο χρόνο. Θα την καλέσω όσο φίλο και θα της πω ελάτε κυρία μου, αν το επιθυμεί βεβαίως, γιατί χρησιμοποιήσαμε το όνομά σας. Πάρα αυτό πολύ ωραία. Είναι δημοσιογραφικά δεοντολογικό αυτό. Φυσικά. Που και μ' αρέσει αυτό. Και μάλιστα πιέζω προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί νιώθω και μία πέρα από το χρέος το δημοσιογραφικό, ανθρωπίνως νιώθω την υποχρέωση να μην αφήνω ανθρώπους πέρα από αυτό που πραγματικά επιθυμώ να νιώθουν αποκλεισμένοι. Ωραία. Εδώ θα περάσουν όλοι. Να σας πω μόνο ότι η τελευταία μας ανανέωση του καταστατικού είναι 1η 11 του 2016. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, είμαι περίεργος, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι παίζεται εκεί ψηλά. Αυτό είναι το καταστατικό μας. Ναι. Ακούστε, όταν θες να ανανεώσεις το καταστατικό και να πεις, ας πούμε, στο καταστατικό. Τροποποίηση εννοείς. Ναι, τροποποίηση. Θέλω να βάλω παδί μαροσκάρι μέσα μια επιπλέον σφραγίδα. Ωραία. Δεν έχεις δικαίωμα να τη βάλεις αυθαίρετα. Προφανώς και δεν έχεις. Πρέπει να πας στο πρωτοδικείο ή στο ειδικό δικαίωμα και να την καταθέσεις. Προφανώς, είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, για να μην νομίζουν λοιπόν κάποιοι ότι εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας, έτσι, είμαστε αναγνωρισμένοι από τα δικαστήρια τρεις φορές. Η πρώτη ανανέωση που προσθέθηκε. Υπήρχε θέμα τέτοιο, είχε. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Δεν υπήρχε θέμα. Απλώς επειδή κάποιοι λένε ότι. Από πού είστε, πώς είστε αναγνωρισμένοι, τι λέτε, τι καλά, κάνετε. Συγγνώμη, όταν πηγαίνετε σε τέτοιες μεγάλες συνάξεις, εννοείται ότι ο καθένας έχει τα διαπιστευτήριά του. Δηλαδή, πώς πάτε. Βλέπετε φως και μπαίνετε. Και όμως υπήρχαν αμφισβητήσεις, τις οποίες τις καταρρύπτουμε. Αριθμός Μητρώου, είδατε και στην καταγγελία που γίνεται. Εμείς δεν καταγγέλουμε. Είδατε, επώνυμα δεν κατέγγειλα. Εγώ τι είπα το όνομα. Δεν καταγγέλουμε πρόσωπα και πάλι. Καταγγέλουμε την συμπεριφορά του Προεδρείου. Που απέκλεισε, πρώτα απ' όλα δεν κάλεσε. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο τώρα τι ήρθαμε να πούμε. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Υπάρχει ένα Προεδρείο το οποίο μας αγνώρισε, μας πέταξε το καναβάτσο κυριολεκτικά. Αυτό το λέτε εσείς βεβαίως. Θα το πρώτο διευθυντικό για να. Γιατί τουλάχιστον εμπροκειμένο εντάσσομαι. Έχω την ευθύνη αυτή τη εκπομπή. Εγώ σε κάλεσα, δεν ήρθες μέσα με το ζόρι. Δεν έσπρωξες για να μπει. Όχι, ούτε πρόκειται να το κάνω. Έτσι, ωραία. Τώρα. Εννοείται ότι αυτό θα πάρει το δρόμο του. Πάντως θα μου επιτρέψεις να επαναφέρω την πικρία που νιώθω ως, τι να πω τώρα, ως ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος βεβαίως το δυσυπόστατο αυτό, του Έλληνος από τη μια και του Μακεδόνα από την άλλη, εννοείται ότι το κουβαλάει μέσα του, το έχει κωδικοποιημένο και έχει τις απορίες του. Ευγένεια. Μερικές φορές έχω και την οργή μου. Όταν μπορώ να κάνω μια έκκληση, έστω και αυτή τη στιγμή, από τη θέση του αδικουμένου. Γιατί καλύτερα να αδικήσει παρά να αδικείς. Από τη θέση λοιπόν του αδικουμένου φωνάζω. Ενώστε όλοι τα καλάμια, γιατί η Μακεδονία κινδυνεύει. Ναι, αλλά ήδη μιλάς για καλάμια. Ναι, τα καλάμια λοιπόν πρέπει να πάνε στην άκρη. Όχι, διότι αυτό είναι ιερός εθνικός σκοπός. Εννοώ την ενότητα τα καλάμια. Αυτό εννοώ. Τις δυνάμεις μας. Όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ούτε ο Ευγένιος είναι κάτι από μένα, ούτε εγώ είμαι κάτι από τον Ευγένιο. Ακόμη εκεί είστε, ακόμα αυτό το συζητάτε. Ποιος είναι ο καλύτερος. Δυστυχώς. Στην πράξη να το αποδείξετε. Δυστυχώς. Και ένας ανθενωτικός δεν μπορεί να είναι καλύτερος. Όταν ο ανθενωτικός βεβαίως, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις όπου οι ανθενωτικοί είχαν το δίκιο. Ο καθένας έχει να προσφέρει κάτι. Εσείς από το πόστο σας, εγώ από το δικό μου το πόστο, όσο η αναξιότητά μου είναι στην ηγεσία της Παμακεδονικής Ελλάδος, η Αντιπρόεδρος το ίδιο, το Συντηρητικό Συμβούλιο. Άρα δεν έχουμε αποδεχθεί ακόμη, δεν έχετε αποδεχθεί. Σκοπίμως βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί νιώθω από ένα σημείο και μετά ότι συνυπάρχουν και συνεργώ. Δεν έχουμε ακόμη αποδεχθεί την πρωτόλια ουσία.
τη γεννησιουργό αιτία γιατί υπάρχουμε. Γιατί υπάρχουμε εκεί πέρα, σαν παμακεδονικές ενώσεις. Γιατί έχουμε έναν εχθρό, ο οποίος ιδιαίτερα σε αυτήν τη φάση είναι έτοιμος να χτυπήσει για τελευταία φορά. Θυμάστε που συζητούσαμε. Και εδώ φέρνουμε τέτοια θέματα. Εγώ λοιπόν εξανίσταμε και βγάζω και το θυμό μου. Να μην το κάνω, τι να κάνω. Να το κάνετε. Θυμάστε που σας είπα ότι το κράτος, το γειτονικό δεν θα αλλάξει συμπεριφορά. Να λοιπόν ο εχθρός. Όχι μόνο δεν άλλαξε συμπεριφορά, υπάρχει το ύπουλο παιχνίδι, σας το είχα πει. Σας είχα πει ότι υπάρχει το ύπουλο παιχνίδι της γειτονικής χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ με το όνομα Φίρομ. Για να φύγει μετά το Φίρομ και να μείνει μόνο το Μασεντόνια. Άρα ο Ζόραν Ζάεφ. Ο Ζόραν Ζάεφ, τον οποίον όλοι το λέγανε ότι είναι διαλλακτικός, όχι μόνο δεν είναι διαλλακτικός, αλλά συνεχίζει το παιχνίδι των ογκομεταζίδων της γειτονικής χώρας. Να λοιπόν ο εχθρός. Να κάνουμε την κουβέντα στο επόμενο λοιπόν μέρος. Να το. Τώρα θέλω να λύσουμε αυτό το γρίφο που έχει να κάνει με τις μεταξύ σας συμπεριφορές. Αν θέλεις, αυτό που ίσως είναι και δυναμή της, είναι ήδη στα θεμέλια και κάπου τοποθετημένο. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπερισχύσουν οι υγιείς δυνάμεις, γιατί εγώ τολμώ να τις αναφέρω ως υγιείς, άρα οι άλλες δεν είναι υγιείς. Έτσι, γιατί μερικές φορές και γνωρίζοντας τη δική σου ευθύνη, δηλαδή πόσο νερό κουβαλάς σε έναν μήλο, αυτό από μόνο του είναι εγκληματικό, εφόσον το γνωρίζεις. Τώρα όπως ακούω τα πράγματα, δυστυχώς, ερχόμαστε στην επιτομή της διχόνοιας, της εθνικής διχόνοιας. Αυτό είναι εθνική διχόνοια. Ότι δεν συμφωνούμε στη βάση της μοναδικής αξίας που αφορά στην ένωση, στην παντή τρόπο ένωση. Αυτό είναι αδιάρρηκτο, δεν πρέπει να μπάζει από πουθενά. Και ερχόμαστε ακόμα και συζητάμε. Και μπροστά μας έχουμε το Σκοπιανό. Το έχουμε μπροστά μας. Και φαντάζομαι ότι το συνέδριο δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε επιλογή τυχαία. Και, και το θέμα το Μακεδονικό έγινε. Μάλλον για το Σκοπιανό καλύτερα, για να μην είμαστε πιο ακριβείς. Αντί να κοιτάξουμε λοιπόν ποιο είναι το σημείο μας, του εχθρού μας, ο απέναντί μας, αυτός που μας διεκδικεί, αυτός που μας αφισβητεί, αντί να διεκδικήσουμε την ελληνική εθνική μειονότητα, ασχολούμαστε ποιος θα καθίσει στην καρέκλα, ποιος θα είναι υπέτατος, ποιος θα είναι υπότιμος, ποιος θα είναι υπέρτιμος, ποιος θα είναι ο Θεός και ποιος θα είναι η Θεά. Άρα η επιτομή της εθνικής διχόνοιας, διότι όσοι γνωρίζουν τουλάχιστον και όχι κατά ανάγκη με πάσα λεπτομέρεια την ελληνική ιστορία, εκεί φτάνουμε πλέον, ότι πάντα για τις καρέκλες, πάντα για τις εντυπώσεις, μερικές φορές εντελώς ανόητα, κάποιοι θέλαμε απλώς και μόνο να υπάρχουμε στα πράγματα και δημιουργούσαμε τις χειρότερες εθνικού επίπεδου ζήμιες. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάντως θα ρωτήσω γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Και να ξέρεις ότι είμαι εδώ για να ξεφωνήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχαριστώ κανένας. Θα πάρω μυρωδιά τελικά, γιατί ρωτώ την κοινωνία και δεν είμαι εγώ ο αναλυτής και ο κριτής καθόλου. Αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώσει η εκπομπή μεταξύ μας κουβέντα, θα αρχίσει να χτυπάει ένα τηλέφωνο και κάποιοι θα μπουν στο διαδίκτυο, όπου είμαι και εκεί. Και θα πάρω τα μηνύματα. Ξέρω πολύ καλά να ακτινογραφώ αυτό που έρχεται από την κοινωνία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Άρα και θα με δεις την επόμενη μέρα. Δεν φοράς απλά γυαλιά, εντελώς, φοράς γυαλιά τα οποία διακτήνω. Ναι, τα λεγόμενα της ενόρασης. Της ενόρασης, λοιπόν, ακριβώς. Θα έρθω μια μέρα εδώ, ίσως και την επόμενη, για να μην μου φύγει, γιατί δεν πρέπει να σου φεύγει αυτό που θέλεις να πεις, και θα αρχίσω να λέω πράγματα που κάποιος θα τους ενοχλήσει φόδρα. Εγώ όμως θα πρέπει να τα πω. Γιατί θα πρέπει να μεταφέρω την οργή ενός κόσμου ο οποίος λέει: εσείς είστε καλά, τι κάνετε τώρα εκεί πέρα. Όταν όμως βρει τους πραγματικούς υπαίτιους ή τους χειρότερους από τους εμπλεκόμενους, γιατί πρέπει να το διαβαθμίσουμε και αυτό, τότε έσω βέβαιος, αγαπητέ Μιχάλη, ότι όχι μόνο θα έρθει κοντά, εννοώ θα συνταχθεί ψυχικά, αλλά ίσως ζητήσει και αυτός ο κόσμος ένα κομμάτι. Και να σας κάνω μια κατάθεση ψυχής. Πολλές φορές όταν ζήτησα οικονομική βοήθεια, διότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μία τσέπη, είχα κατηγορηθεί. Κάποιοι όμως, χωρίς καν να κάνουν το οτιδήποτε, πήραν απίστευτες οικονομικές βοήθειες. Να τις χαίρονται. Τελικά η πηγή ποια είναι, ποιες είναι, από πού έρχονται οι οικονομικές βοήθειες. Το άνοιξες μόνος τώρα το θέμα. Όχι, να ρωτήσω κάτι. Ακούστε να σας πω. Εγώ δεν θα πω πηγές ή όχι. Το καθένα πράγμα στο καιρό του. Από πού έρχονται τα χρήματα, γιατί έχουμε και άλλη υπόθεση τώρα εκεί στη δική μας πιερία, λοιπόν, η οποία θα σκάσει όσον ούπο. Δεν ξέρω. Έχουμε δυναμίτες παντού. Υπάρχουν σάπια θεμελία παντού. Λοιπόν, όταν... Και μάλλον έχουν την ευθύνη εκείνοι, λοιπόν, οι οποίοι. Εγώ δεν είμαι εξουσιοδημένος. Χωρίς να έχουν συνείδηση του κακού που έχει προκληθεί, συνεχίζουν σαν να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κούσουλας, είναι και νομικός. Δεν με εξουσιοδότησε να αναφέρω τις πηγές τις οικονομικές. Θα συντάξουμε το κείμενο και επισήμως, με υπογραφές και αναλύσεις φυσικά.
θα σας αποσταλούν. Θα έπρεπε ήδη να είστε κάπου δημόσια. Όχι, σε δημόσια τώρα ήταν το θέμα αυτό. Τώρα ήταν το θέμα αυτό. Ναι. Εντάξει, όταν θα έρθει η ώρα των οικονομικών πόρων, ναι, θα τα πούμε. Έχω θέσει ένα ζήτημα το οποίο εμένα με ενδιαφέρει δημοσιογραφικά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε ελεκτής της εφορίας, ούτε ράμπο, ούτε τίποτε, δεν έχω τέτοιες. Αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσω. Και κάποια στιγμή αρμοδίως πρέπει να πάνε εκείνοι οι οποίοι οφείλουν απαντήσεις. Να ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή στην Πιερία, το γνωρίζεις καλά, υπάρχει ένα ζήτημα με το περιβόητο, το περιβόητο. Ενώ ξεκίνησε να μείνει περίφημο, κατέληξε περιβόητο. Αλεξάνδριο. Ευγένεια, συγγνώμη, μη με ανακατεύεις, σε παρακαλώ. Να μην σε ανακατεύω. Βλέπεις όμως ότι εγώ ανακατεύομαι, γιατί εγώ έχω το θάρρος να ανακατεύω. Ένα λεπτό. Μην ανακατεύεις με σπίτια αλουνών. Αυτό είναι αρμοδιότητα μου... της Μακεδονικής Αμερικής. Ναι, εντάξει. Και επειδή τη σέβομαι η Μακεδονική Αμερική, σέβομαι και τον ίν πρόεδρο και ιδιαίτερα, ναι, τον προηγούμενο πρόεδρο. Και εγώ του σέβομαι προφανώς. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα ανακατεύω. Εγώ καλώ τον πρόεδρο εδώ συχνά, πυκνά. Δεν το ξέρω. Λες. Αυτό σημαίνει σεβασμό. Ο αγαπητός Τέλειος λοιπόν είναι ικανός να απαντήσει. Λοιπόν, θα υποχρεωθούν οι εμπλεκόμενες όποιες δυνάμεις, κάποια στιμούλα, να απολογηθούν. Θα υποχρεωθούν. Και όχι στα λεγόμενα επίσημα δικαστήρια όπου μπορούν να συμβούν πολλά και διάφορα. Εκεί όπου η συνείδηση ακόμη λειτουργεί και ο κριτής είναι ακόμη έντιμος, γιατί είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαχειρίζεται κανείς χρήματα, μάλιστα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάπου μακριά, πιστεύοντας ότι πρέπει να αυτή την πατρίδα να τη στηρίξουν, να υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι πονηροί και να δημιουργούν του κόσμου τα προβλήματα. Μήπως οι άνθρωποι που δίνουν τα λεφτάκια τους δεν ξέρουν πού πάνε. Προφανώς. Μπράβο. Προφανώς. Δηλαδή, εγώ δεν έχω την υποχρέωση να προσθέσω μια αλήθεια. Ένα πρόσωπο το οποίο το λατρεύω και δεν ξέρω αν με ακούει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Σ' ακούω να λατρεύεις πολλά πρόσωπα. Εγώ δεν λατρεύω κανένα πρόσωπο. Ένα λεπτό λιγάκι. Γιατί θέλω να είμαι εντάξει με την κοινωνία στην οποία απευθύνομαι. Η γιαγιά η Νίνα Υπεροπούλου, και αυτή η πρώην πρόεδρο τη Παμακεδονική Αμερική. Η καταπληκτική αυτή γυναίκα, η οποία είναι το 80 χρονών τώρα, μόλις με είδε στο συνέδριο, έπεσε πάνω μου. Στην κυριολεξία έχουμε πολύ αγάπη, γιατί στα ΣΑΕ καθόμασταν 10, 11, 12, 13 ώρες μαζί. Αφού βάζαμε τα πόδια πάνω στις καρέκλες για να σκουραστούμε. Αγώνες, έτσι, και από τότε μιλούσαμε για τον υλικό. Μου λέει, με λυπούν πολλά πράγματα. Ναι. Για να καταλάβεις λοιπόν ότι και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν πού πάει ο όβολος τους, δεν γνωρίζω το θέμα του Αλεξανδρίου τόσο καλά και δεν με απασχολεί, γιατί σας λέω ότι είναι αλουνού χωράφι. Μα έχουν γίνει δικαστήρια, εντάξει, δεν μιλάμε για κάτι που το ξέρουμε μεταξύ μας. Έχουν στηθεί αδόλια, εδώ έχουν κληθεί, έχουν ακουστεί πράγματα, φοβερά. Τώρα τι να σας πω. Επιτέλους, μα ο δικός μου ρόλος ποιος είναι, δεν είμαι ένας κάτοικος παρολύμπιος. Δεν έχω ένα πιο άμεσο ενδιαφέρον που κανονικά θα έπρεπε να αφορά τον κάθε Έλληνα εδώ πέρα και τον κάθε Έλληνα παντού. Έχεις και τους κατάλληλους κεραυνούς. Ναι, τους κεραυνούς τους έχω έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να τους αφαιρέσει κανείς. Επομένως, λοιπόν... Εκτός αν μου ρίξει εμένα κεραυνό, πραγματικό όμως. Να μείνω εκεί, να με φυτέψουν. Γιατί να σε ρίξει κεραυνό, κάτσε, περίμενε. Κοίταξε να δεις, Μιχάλη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα έρχεστε εδώ ή θα τα συζητάμε όλα σε επίπεδο που γνωρίζετε. Όχι, ένα το, εγώ ένα δεν το, λέω να μου λες πράγματα που φαντάζεσαι. Κοιτάξτε, θα σου πω. Ή για το δεν θέμα, θα λέμε τίποτε. Οπότε δεν θα καλείστε. Ωραία, για το θέμα του Αλεξανδρίου σας λέω ότι δεν γνωρίζω. Το ανέφερα σαν παράδειγμα. Μπράβο. Δεν πάω να το έτσι, βάλω στο. Είναι αλουνού χωράφι. Δεν το βάλω στο τραπέζι, θα μπει κάποια στιγμή γι' αυτό. Και θα ήταν αδόκιμο να πω κάτι που αφορά άλλους. Με λυπεί. Άρα εγώ είμαι. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Σε εκτροπή είμαι τώρα. Δεν είστε καθόλου σε εκτροπή. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να μιλήσω για τα ζητήματα. Ένα λεπτό, Ευγένη, άλλο λέω. Χήμαρος είσαι, αλλά είμαι και εγώ χήμαρος. Δεν μιλώ επειδή εξουσιοδοτήθηκα ως δημοσιογράφος. Μιλώ ως πολίτης. Απλώς λέω το εξής. Ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο συγκεκριμένο ίδρυμα είναι άλλα. Η Παμακεδονική της Ελλάδος έχει άλλο ρόλο. Είναι μαζί με την Παμακεδονική Αμερικής, την στηρίζει, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αυτό που αφορά το Αλεξάνδριο. Συγγνώμη, το συνέδριο είναι συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων. Δεν το είπαμε. Τότε τι μου λες άλλο. Το Αλεξάνδριο όμως δεν είναι μέσα στις Παμακεδονικές Ενώσεις. Πού είναι. Είναι της Παμακεδονικής Αμερικής, αλλά δεν είναι το θέμα του συνεδρίου. Δεν είναι το θέμα του συνεδρίου. Δεν είπα ότι είναι θέμα του συνεδρίου. Έτσι. Και εγώ το έφερα μόνο και μόνο για να δώσω σε αυτή την κοινωνία να καταλάβει ότι το πρόβλημά σας δεν είναι μόνο φραστικό. Ότι πάτε εκεί και δημιουργείτε τέλος πάντων μέσα από τις εντυπώσεις αυτό που λέμε τη διχόνοια. Έχει βάθος. Έχει περισσότερη ουσία. Και έχει να το κάνω για να καταλάβουνε. Έχει και τέτοια. Έχει και τέτοια. Δεν έχω καλή σχέση με τέτοια. Δεν μιλώ για σένα. Εσύ είσαι προσκεκλημένος αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να εκμεεύσω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Εκμεεύσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις.